Είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας Stercard που κατασκευάζει το έργο. Βρισκόμαστε στην τελική φάση διαμόρφωσης του πρώτου τμήματος για να προχωρήσουμε στις δαπεδοστρώσεις. Το κομμάτι αυτό ευελπιστούμε μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη το αργότερο να είναι έτοιμο και να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Το έργο για να διευκολύνουμε τους κατοίκους θα το πηγαίνουμε σταδιακά, δηλαδή θα κάνουμε τις εξκαφές μας, τα έργα υποδομής, θα ολοκληρώνουμε και θα προχωράμε καινούριες εξκαφές. Ευελπιστούμε σε 2 μήνες αυτό το κομμάτι να είναι έτοιμο και να μπούμε μετά στην Ηρών, που θα γίνουν πάλι εργασίες οι ίδιες που γίνονται και εδώ στην Άβρας. Οι παρεμβάσεις ακριβώς τι περιλαμβάνουν? Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διεύρυνση των πεζοδρομίων. Από τη μία πλευρά θα γίνουν 4 μέτρα και από την άλλη 1,5 μέτρο. Θα περαστούν δίκτυα άδρευσης, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. Θα μπουν καινούργια φωτιστικά, σύγχρονης τεχνολογίας LED. Σύγχρονο αδρευτικό σύστημα για τα δέντρα, θα φυτευτεί. Η δαπεδόστρωση θα είναι φιλέτα από πλάκες και βιομηχανικό δάπεδο. Και θα γίνει ένα σύγχρονος δρόμος. Στη μία πλευρά θα υπάρχουν θέσεις πάρκι να παρκάρουν. Θα υπάρχουν 2 ελεύθερες λωρίδες για κυκλοφορίας, μία άνοδο και μία κάθοδο. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτό και παραδοθεί, θα ξεκινήσουν τα έργα στην Ηρών. Ένα πάγιο αίτημα, να πούμε έτσι, που χρειαζόταν. Είναι ένα πάγιο αίτημα, όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έρχονται εδώ, μας λένε και δεν τις ανασχετούν καθόλου για την ταλαιπωρία που υφίστανται έστω για λίγες μέρες. Στόχος μας είναι να τους ταλαιπωρούμε όσο πιο λίγο μπορούμε.